Είπαμε νωρίτερα ότι κάποιοι συνεχίζουν τις σπουδές τους. Περνάνε από το γυμνάσιο, από το λύκειο, κάποια στιγμή φτάνουν και στις πανεπιστημιακές σχολές. Εκεί βέβαια άλλοι κόβονται, άλλοι επάξια παίρνουν το πτυχίο τους και εν συνεχεία διεκδικούν ρόλους στην εργασία. Και βέβαια το δημόσιο είναι ο ασφαλέστερος δρόμος. Μια τέτοια ιστορία θα ζήσουμε στο επόμενο σκέτς. Εμπρός. Καλημέρα κύριε καθηγητά. Καλημέρα παιδί μου. Ήρθες να εξεταστείς. Μάλιστα. Έχεις άγχος. Όσο να είναι, λίγο άγχος το έχω. Δεν πειράζει, εγώ δεν έχω. Για πες μου παιδί μου πώς λέγεσαι. Στουρνάρα Παναγιώτα. Μάλιστα. Λοιπόν, θα σου κάνω μια ερώτηση εδώ στις εξετάσεις που ήρθες να πάρεις το πτυχίο σου. Και θα είμαι σύντομος. Θέλω να μου πεις αν βρίσκεσαι στην καμπίνα ενός τρένου το οποίο τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα και ζεσταθείς, τι θα κάνεις παιδί μου? Θα ανοίξω το παράθυρο. Θα ανοίξεις το παράθυρο? Μάλιστα. Μάλιστα. Και ο αέρας ο οποίος θα μπει στην καμπίνα του τρένου, πόση πίεση θα ασκήσεις στα τυχώματα της καμπίνας? Κύριε καθηγητά, τώρα δεν το ξέρω αυτό, είναι πολύ δύσκολο. Βέβαια, είναι δύσκολο, αλλά αν ήσουν διαβασμένοι θα το ήξερες. Γι' αυτό πήγαινε και έλα το άλλο εξάμεινο πιο πολύ διαβασμένη να πάρεις το πτυχίο σου. Κύριε καθηγητά, σας παρακαλώ, κύριε καθηγητά. Μία ευκαιρία ακόμα. Μία ερώτηση. Μόνο μία ερώτηση. Έχω διαβάσει, δεν ξέρω. Εντάξει. Να σου δώσω μία ευκαιρία. Να σου δώσω ακόμη μία ευκαιρία. Πες μου, σε παρακαλώ. Τι είναι αυτό εδώ? Μήπως μπορείτε να το ξανακάνετε? Είναι απλό παιδί μου, πρόσεξε. Τι είναι αυτό εδώ? Ναι, νομίζω το ξέρω. Για πες μου. Είναι μια παιδιάδα. Ναι μεν, είναι μια παιδιάδα, αλλά εγώ εννοούσα μια ευθεία γραμμή. Πηγαίνετε και στο επόμενο εξάμεινο να είστε πιο πολύ διαβασμένοι, γιατί το μάθημα της φυσικής είναι δύσκολο. Πηγαίνετε. Τι έγινε, πώς θα πήγε? Το ξέχασα το σέντερο. Άσε. Εντάξει. Εμπρός. Οχ, πάλι αυτός είναι. Πάλι εσύ. Σένα σε ξέρω. Δεν χρειάζονται συστάσεις. Κουμπούρας Παναγιώτης. Τι θα γίνει ρε Παναγιώτη με σένα? Θα το πάρεις το πτυχίο σου. Εγώ φταίω κύριε καθηγητά. Εσείς εδώ και συνεχεί 3 χρόνια με κόβετε με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα. Έλα, άστα αυτά. Να έρχεσαι πιο πολύ διαβασμένος. Λοιπόν, και για να μην χρονοτριβούμε, θα σου κάνω κατευθείαν την ερώτηση. Για πες μου, εάν βρίσκεσαι μέσα στην καμπίνα ενός τρένου, το οποίο τρέχει με 100 χιλιόμετρα την ώρα και ζεσταθείς, τι θα κάνεις? Θα βγάλω το σακάκι μου. Και αν εξακολουθεί να έχει ζέστη? Σε αυτή την περίπτωση θα βγάλω και το πουκάμισό μου. Και αν ούτε και αυτό είναι αρκετό? Σε αυτή την περίπτωση θα βγάλω και το φανελάκι μου. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ζέστη. Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα βγάλω και το παντελόνι μου. Παρόλα αυτά, ρε παιδί μου, η ζέστη δεν θα υποφέρεται. Τι θα κάνεις? Αν είναι έτσι τα πράγματα, θα βγάλω και το σόβρακό μου. Μα παιδί μου, θα είναι μέσα στο τρένο 2-3 μαύροι, πιθανόν θα θελήσουν να σε βιάσουν. Ακούστε με να σας πω κάτι κύριε καθηγητά. Όλο το τρένο να θελήσει να με βιάσει, εγώ αυτό το κολοπαράθυρο δεν τα ανοίγω. Εδώ και 3 χρόνια με κόβετε με αυτό το πρόβλημα. Κανένα άλλο πρόβλημα δεν έχετε. Δώστε μου ακόμη μια ευκαιρία. Να σου δώσω μια ευκαιρία. Εντάξει, να σου δώσω ακόμη μια ευκαιρία. Πρόσεξε, τι είναι αυτό εδώ? Είναι αυτό? Ναι. Κύριε καθηγητά, μήπως μπορείτε να το επαναλάβετε? Είναι απλό παιδί μου, είναι απλό. Τι είναι αυτό εδώ? Το βρήκα. Τι είναι? Είναι μια τεθλασμένη γραμμή.
Ναι, μεν, είναι μια τεφλασμένη γραμμή, αλλά εγώ εννοούσα μία πεδιάδα και μία κορυφογραμμή. Πήγαινε και την άλλη φορά να αρχίσει πιο πολύ διαβασμένος. Το άλλο εξάμεινο. Κύριε καθηγητά, να σας κάνω κι εγώ τώρα μία ερώτηση. Να μου κάνεις ερώτηση. Κάνε μου μία ερώτηση να δω τι μπορεί να μου ρωτήσεις. Προσέξτε, τι είναι αυτό. Αν και νομίζω ότι ξέρω τι είναι, μπορείς να το επαναλάβεις. Ευχαρίστως. Προσέξτε. Για δες. Άστο, εντάξει. Εντάξει, έχω καταλάβει τι είναι. Λοιπόν, είναι τα δαχτυλιδάκια του καπνού από το τσιγάρο, τα οποία ανεβαίνουν προς τον ουρανό. Ναι, μεν. Είναι τα δαχτυλιδάκια του καπνού από το τσιγάρο που ανεβαίνουν προς τον ουρανό, αλλά εγώ εννοούσα τις μάνες στον κόλο που ανεβαίνει τις σκάλες. Πώς! Αναδέστατε! Έλα το άλλο εξάμεινο να πάρεις πτυχίο και θα τα πούμε. Άκου, κοπάλι, από εδώ, μην κλείνεις. Άκου! Ρε, τι πάθαμε, τι παιδιά είναι αυτά σήμερα, τέλος πάντων. Εμπρός! Τι είσαι εσύ, παιδί μου? Γιατί περπατάς έτσι? Τι είναι αυτό εδώ, παιδί μου, τι είναι αυτό? Γεια σου, κύριε καθηγητά! Καλώς ήρθες. Έχετε χαιρετίσματα από τον θείο μου, τον υπουργό, τον κύριο Γεράσιμο Γιακουμάτου. Ποιον? Τον υπουργό μας? Τον κύριο Γεράσιμο? Και είναι καλά ο κύριος υπουργός μας? Σας στέλνει χαιρετίσματα. Α, μπράβο. Και ήρθες, αγόρι μου, ήρθες για να εξεταστείς. Μάλιστα, μάλιστα. Να πάρεις το πτυχίο σου. Πώς λέγεις, παιδί μου, πώς λέγεις? Κάτσε, μην τρέξει μια μέρα, να σταματήσουμε λίγο, παιδί μου, γιατί τώρα τα έχασα κι εγώ, κατάλαβες? Γιου. Πώς λέγεις, παιδί μου? Κίμων Βολεμένος. Βολεμένος, μάλιστα. Κοίταξε, Κίμων. Εδώ ήρθες να πάρεις το πτυχίο σου. Οι εξετάσεις, το ξέρεις, είναι δύσκολες. Είναι αδιάβλητες. Προπάντων αυτό. Όλοι οι φοιτητές δυσκολεύονται να πάρουν το πτυχίο τους. Γι' αυτό και σένα θα σου κάνω μια εξίσου δύσκολη ερώτηση. Όπως και τους προηγούμενους συμφοιτητές σου. Μάλιστα, εντάξει. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, Κίμων, πρόσεξε. Έλα, εντάξει, το είδαμε. Έχουμε ένα τούβλο, Κίμων, το οποίο ζυγίζει ένα κιλό. Άμα έχουμε ακόμα ένα τούβλο το οποίο ζυγίζει και εκείνο ένα κιλό, πόσα κιλά δεν έχουμε μαζί, Κίμων? Το έχω. Εύκολο. Μήπως μπορείτε να με βοηθήσετε λιγάκι? Κοίταξε, Κίμων, να σε βοηθήσω, αλλά είναι, εντάξει, είναι απλό, αλλά κοίτα, ούτε 1,5 είναι, ούτε 2,5. Να πάρω το θείο μου, τον υπουργό, τηλέφωνο. Όχι, όχι, αυτό ρώτα άμα θες κανένα από τα παιδιά εδώ, θα σε πει, δεν χρειάζεται να πας στον υπουργό. Μήπως είναι... 3! Όχι, ρε, Κίμων. Προσπάθησε λίγο, σε παρακαλώ, αγόρι μου. Λίγο, προσπάθησε. Είναι ανάμεσα στο 3 και στο 1. Έχω ένα θείο γάτο, Γιακουμάτο, Γιακουμάτο. Έχω ένα θείο γάτο, Γιακουμάτο. Ναι, παιδί μου, ναι, το είπαμε για το θείο, εντάξει. Γιακουμάτο. Πες μου τώρα, πόσο είναι ανάμεσα στο 1 και στο 3. Ρώτα κανένα. Μήπως είναι 2! Μπράβο, ρε, παιδί μου. Μπράβο, ρε, με έσκασες να πάρεις το πτυχίο σου. Μπράβο, ρε, αγόρι μου. Τώρα μάλιστα. Τώρα, Κίμωνα, τώρα πραγματικά είσαι βολεμένος. Πήρες άξια το πτυχίο σου. Ευχαριστώ, κύριε καθηγητά. Καλή σταδιοδρομία σου, εύχομαι. Από εδώ είναι η έξοδος. Μάλιστα. Καλή επιτυχία στη ζωή σου. Έλα, παιδί μου, εντάξει τώρα, τελειώσαμε. Καλή επιτυχία στη ζωή σου. Έχω ένα θείο γάτο, Γιακουμάτο.